Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ένα τελευταίο θεώρημα, το οποίο δεν είναι κατ' ουσία θεώρημα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν υπολογίζουμε την οποία δράνεις, την υπολογίζουμε μέσα από ένα άθροισμα ή ένα ολοκλήρωμα. Ολοκλήρωμα αν έχουμε συνεχή κατανομή, άθροισμα αν έχουμε διακριτή κατανομή. Θα το έλεγα το θεώρημα της σούβλας, το οποίο λέει το εξής. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα σουβλάκι, και θέλουμε να υπολογίσουμε τη ροπή αδράνειας γύρω από αυτόν τον άξονα, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Αν το σουβλάκι ξεχωρίσουμε τα κομμάτια του, χωριστά. Η ροπή αδράνειας ήταν ίδια και αυτό έχει να κάνει με το ότι η ροπή αδράνειας είναι προσθετική. Η ροπή αδράνειας αυτού του κομματιού συν την ροπή αδράνειας αυτού του κομματιού, 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 θα μου φτιάξει τη ροπή αδράνειας όλη τη σούβλα. Αν εγώ μετακινήσω ένα αντικείμενο, δηλαδή είτε υπολογίσω τη ροπή αδράνειας αυτού του κομματιού, σε αυτή τη θέση, είτε το βάλω σε αυτή τη θέση, προφανώς το αποτέλεσμα θα βγει ίδιο. Η ροπή αδράνειας θα είναι ίδια. Για ποιο λόγο? Γιατί η ροπή αδράνειας έχει να κάνει με το πώς κατανέμεται η μάζα γύρω από τον άξονα περιστροφής. Όχι πού πάνω στον άξονα περιστροφής βρίσκεται η μάζα, αλλά πόσο είναι η κατανομή της μάζας γύρω από τον άξονα περιστροφής. Επομένως, και σε αυτή την περίπτωση, η μικρή μαζούλα, το μικρό κομματάκι κρέατος το οποίο υπάρχει εδώ, απέχει πάλι την ίδια κάθετη απόσταση, ακόμα και αν έχουμε μετατοπίσει όλο το κομμάτι κρέας προς τα πέρα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε στον υπολογισμό ενός μιας ροπής αδράνειας να σαλαμοποιούμε το αντικείμενο και να εξετάζουμε την ροπή αδράνειας της κάθε φέτας αυτής και μετά να προσθέτουμε τα ολοκληρώματα όλων των φυτών. Ας κάνουμε λοιπόν τον υπολογισμό τώρα με βάση αυτό ενός κυλίνδρου ο οποίος έχει ακτίνα R, ύψος H και μάζα M γύρω από άξονα, γύρω από τον άξονα συμμετρίας του κυλίνδρου. Προφανώς αυτό μπορώ να το κάνω με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή να χωρίσω τον κύλινδρο. Αυτή είναι η κλασικότερη τεχνική υπολογισμού της ροπής αδράνειας του κυλίνδρου. Να χωρίσω τον κύλινδρο σε κυλινδρικούς φλοιούς και να υπολογίσω για το κάθε τέτοιο κυλινδρικό φλοιό τη ροπή αδράνειας και μετά να προσθέσω τις ροπές αδράνειας από όλους αυτούς τους φλοιούς. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ πιο απλό που μπορώ να κάνω. Να χωρίσω τον κύλινδρο σε φέτες. Με το θεώρημα της σούβλας που σας είπα προηγουμένως. Σε πάρα πολύ λεπτές φέτες. Σε πάρα πολύ λεπτούς δίσκους δηλαδή. Και τώρα να υπολογίσω τη ροπή αδράνειας όλου του κυλίνδρου σαν άθροισμα όλων των ροπών αδράνειας. Αυτός είναι ο πρώτος δίσκος, ο δεύτερος δίσκος, ο τρίτος δίσκος, ο νιωστός δίσκος. Να προσθέσω τις ροπές αδράνειας όλων αυτών των δίσκων, ο κάθε τέτοιος έχει ροπή αδράνειας γιώτα μη, γιώτα 3 και το εξής. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ λεπτοί οι δίσκοι, στην πραγματικότητα η ροπή αδράνειάς τους είναι η μάζα του εκάστοτε δίσκου επί την ακτίνα στο τετράγωνο δια 2. Χρησιμοποιώ δηλαδή το αποτέλεσμα που βγάλαμε προηγουμένως. Και τώρα θέλω να προσθέσω όλες αυτές τις ροπές αδράνειας όλων αυτών των δίσκων. Η απάντηση είναι το R τετράγωνο δεύτερο εγκυμνός παράγοντας σε όλο αυτό το άθροισμα. Από 1 έως μη, από 1 έως μη.
Επομένως αυτό γράφει τετάρτητα δεύτερα, επί άκρισμα όλων των μαζών, όλων των δίσκων. Αλλά αυτό τι είναι, είναι η μάζα όλων του πλήθρου. Με άλλα λόγια, η ροπή αδράνειας ενός κυλίδρου είναι γύρω από άξονα, ο οποίος είναι ο άξονας συμμετρίας του κυλίδρου, είναι ακριβώς το ίδιο με τη ροπή αδράνειας ενός λεπτού δίσκου με ίση μάζα ή ίση αυτή. Υπό μία έννοια πάλι θα μπορούσαμε να το έχουμε φανταστεί, δουλεύοντας ανάποδα με το θεώρημα της Σούβλας, να φτιάξω αυτό το δίσκο, να πατήσω όλους, να φτιάξω αυτό το κύλιδρο ως πολλούς δίσκους και στη συνέχεια να πατήσω το κάθε δίσκο τον ένα μέσα στον άλλο. Τότε αυτό που θα συμβεί είναι για το κάθε τέτοιο δίσκο η ροπή αδράνειας θα είναι MR τετράγωνο δεύτερα. Οπότε όταν προσθέσω όλες αυτές τις MR τετράγωνο δεύτερα θα πάρω τη συνολική μάζα MR τετράγωνο δεύτερα. Αν τώρα με ρώταγαν ποια είναι η ροπή αδράνειας του κυλίδρου γύρω από άξονα ο οποίος διέρχεται από το μισό του ύψους του κυλίδρου, τότε η απάντηση δεν είναι το μισό του MR τετράγωνο δεύτερα. Σκεφτείτε το. Ενώ αν ήταν λεπτός ο δίσκος, η ροπή αδράνειας γύρω από αυτόν εδώ τον άξονα που μου βγαίνει MR τετράγωνο τέταρτα, τώρα που είναι εκτεταμένος ο δίσκος, είναι ολόκληρος κύλινδος, η απάντηση δεν είναι MR τετράγωνο τέταρτα. Ωραία. Το αφήνω λοιπόν και αυτό ως γενικό ερώτημα, θα το συζητήσουμε μάλλον την επόμενη φορά και πάμε να κάνουμε έναν υπολογισμό ενός πιο δύσκολου σχήματος, αλλά ο τρόπος που θα ακολουθήσω θα είναι η σαλαμοποίηση. Όπως έκανα και με τον κύλινδρο. Απλώς η κάθε φέτα σαλάμι δεν θα είναι όμοια με την προηγούμενη, οπότε δεν θα είναι τόσο απλό το τελικό αποτέλεσμα άθεση ίδιων ποσοτήτων, αλλά θα είναι διαφορετικά. Με ενδιαφέρει λοιπόν τώρα να υπολογίσω την ροπή αδράνειας μιας σφαίρας, μιας συμπαγούς σφαίρας ομογενούς, δηλαδή από υλικό σταθερής πυκνότητας. Θα θυμόσαστε στα σχολικά σας, στις σχολικές σας ασκήσεις, ότι σας έδιναν στα πιλάτια ότι η ροπή αδράνειας της σφαίρας, ξέρω εγώ, είναι τόσο, 2,5 MR τετράγωνο. Οπότε, σήμερα θα δούμε γιατί το 2,5, το MR τετράγωνο το έχουμε συζητήσει κάθε φορά θα υπάρχει ένας τέτοιος όρος, η συνολική μάζα και την αχθήνα του αντικειμένου μέσα στο οποίο βρίσκεται όλη η μάζα, στο τετράγωνο επί έναν παράγοντα, όπου αυτός ο έξτρα παράγοντας σχετίζεται με το σχήμα του αντικειμένου και με την κατανομή της μάζας μέσα στο αντικείμενο. Ροπή αδράνειας συμπαγούς σφαίρας. Και μάλιστα, μόλις βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα, θα μπορέσουμε να βγάλουμε και το αποτέλεσμα ενός σφαιρικού φλοίου. Μιας σφαίρας δηλαδή, όπου η μάζα είναι καταρρευμένη μόνο στην επιφάνεια της σφαίρας και όχι στο εσωτερικό της σφαίρας. Ούφια σφαίρα. Λοιπόν, για να στήσουμε το πρόβλημα, προφανώς η ροπή αδράνειας που θα συζητήσουμε είναι η ροπή αδράνειας γύρω από έναν άξονα διάμετρο της σφαίρας. Η ακτίνα της σφαίρας είναι R. Το υλικό της σφαίρας θεωρώ ότι έχει πυκνότητα ρο, θα το χρησιμοποιήσουμε. Και τώρα αυτό που θα κάνω είναι, θα κόψω τη σφαίρα σε φέτες. Όπου η εκάστοτε φέτα θα βρίσκεται σε ύψος Z, και θα έχει μια ακτίνα R, όπου προφανώς το R, η ακτίνα της φέτας, και το Z θα σχετίζονται μεταξύ τους, το D, πάχος της φέτας, θα είναι αυτό που θα ονομάζονται Z. Όσο θα διαφέρουν τα Z της κάτω βάσης της φέτας και της πάνω βάσης της φέτας, είναι αυτό το Z. Καταρχήν βλέπω ότι R τετράγωνο και Z τετράγωνο θα πρέπει να μου κάνει R τετράγωνο, και προκειμένου να πάρω όλες τις φέτες, όλες τις σφαίρες, το Z πρέπει να τρέχει στην περιοχή από μείον R έως συν R. Τώρα δεν μου μένει και δεν μου μένει πολλά πράγματα να
παραπάνω, παρά να ολοκληρώσω προσθέτοντας τις ροπές αδράνειας του κάθε τέτοιου δίσκου. Το βάζω με το σύμφωνο για να βλέπω τι θα ολοκληρώσω, τι θα προσθέσω. Θα προσθέσω τη ροπή αδράνειας ενός του κάθε τέτοιου δίσκου και θα πάρω όλους τους δίσκους με όλα τα διαφορετικά ύψη στα οποία βρίσκεται ο κάθε δίσκος, με όλες τις διαφορετικές ακτίνες τις οποίες έχει ο κάθε δίσκος. Βλέπετε ότι εδώ χρησιμοποίησα την προσθετικότητα, την αθρηστικότητα που έχουν οι ροπές αδράνειας. Προκειμένου να πάρω την ροπή αδράνειας ενός μεγάλου αντικειμένου, αρκεί να προσθέσω τις ροπές αδράνειας κομματιών από τα οποία αποτελείται αυτό το αντικείμενο. Τώρα, ο κάθε τέτοιος δίσκος, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς δίσκος, είναι κάτι τέτοιο. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο το πάνω του μέρος έχει ακτίνα R, το κάτω του μέρος έχει μια ελαφρώς διαφορετική ακτίνα, περίπου R. Και το κάτω ύψος είναι Z, το πάνω ύψος είναι Z συν DZ. Εδώ είναι το κέντρο της σφαίρας. Αυτό είναι Z, αυτό είναι Z συν DZ. Βλέπετε ότι αυτό το κομμάτι δεν είναι ακριβώς τέλειος δίσκος, αλλά εγώ θα πω ότι θα το φανταστώ σαν να ήταν ένας τέλειος δίσκος. Πάπους DZ, ακτίνας R, ο οποίος βρίσκεται σε ύψος Z. Θα μου πει κάποιος, μα αυτό δεν είναι ακριβώς σαν αυτό το σχήμα. Υπάρχει επιπλέον μάζα, η μάζα πάλι που υπάρχει στην περίμετρο αυτού του δίσκου, η φλούδα του αντίστοιχου ζαμπών που θα έχετε εδώ, η οποία και αυτή πρέπει να την υπολογίσω. Ναι, αλλά σκεφτείτε πόσο είναι η ροπή αδράνειας αυτού του έξτρα κομματιού. Θα είναι όσο αυτό, δηλαδή το λάθος που κάνω, θα είναι η dm επί r τετράγωνο. Όπου το dm θα ήταν όχι αυτή η μάζα την οποία σε λίγο θα γράψω dm, θα ήταν η μάζα της φλούδας. Αυτή εδώ. Είναι αυτό εδώ που θα έχει διατομή τέτοια και τέτοια αντίστοιχα. Όλο αυτό γύρω-γύρω φανταστείτε το. Όλο αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Αυτό θα ονομάσω DM. Να το πω DM φι, DM φλούδας. Αλλά το DM φλούδας είναι ανάλογο με το DZ επί το DR. DZ είναι αυτό. DR είναι η διαφορά ακτίνας της κάτω βάσης και της άνω βάσης. Το οποίο μόλις φάνηκε ότι αυτό θα είναι αμεληταίο, γιατί θα είναι διαφορετικό δεύτερης τάξης, όπως λέμε, και επομένως στην ολοκλήρωση η συνεισφορά αυτού θα είναι που βγαίνει στο μηδέν. Επομένως το λάθος που κάνουμε είναι κάτι το οποίο αν φροντίσω να κόψω τις φέτες μου εξαιρετικά λεπτές, όσο πιο λεπτές τις κόβω, τόσο πιο πολύ μηδενική ήταν η συμβολή αυτού του κομματιού το οποίο δεν θα υπολογίσω. Επανέρχομαι λοιπόν στο ότι αυτός ο περίεργος δίσκος που έχω φτιάξει θα τον φανταστώ σαν ένα δίσκο κύκλικο. Και επομένως το διγιώτα θα το γράψω σαν διγιώτα ενός κυλινδρικού δίσκου τώρα. Βλέπετε ότι έφαγα τις άκρες οι οποίες δεν ήταν στρογγυλεμένες και τις έκανα κατακόρφωσης άκρες. Αλλά ξέρω πόσο είναι η ροπή αδράνειας ενός κυλινδρικού δίσκου. Η απάντηση είναι ότι είναι το DM του δίσκου επί την ακτίνα στο τετράγωνο δια 2 του δίσκου. Το DM είναι η μάζα αυτού του δίσκου, καμία σχέση με τη μάζα της φλούδας που λέγαμε προηγουμένως. R η ακτίνα του δίσκου, η οποία αλλάζει από δίσκο σε δίσκο, αλλά η ροπή αδράνειας του ολόκληρου του δίσκου είναι DM επί R τετράγωνο δια 2.
Και τώρα είμαι σχεδόν έτοιμος να κάνω τις πράξεις μου. Που την έννοια το ένα δεύτερο πρώτο το κάνω τον παράγοντα και να μην το ολοκλήρωμα DM διακάβαλο και να κάνω τη συνήθεια τακτική. Να διαιρέσω με τον όγκο του δίσκου και να πλατασιάσω τον όγκο του δίσκου. Ένα δεύτερο DM προς D όγκο του δίσκου επί D όγκο του δίσκου επί αρδικάβαλο. Όπου ο όγκος του δίσκου αυτό εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο όγκος αυτού του πολύ λεπτού κυλίνου. Πόσο είναι ο όγκος ενός δίσκου με ύψος dz, η απάντηση είναι π r τετράγωνο επί dz. Αυτό είναι dz, αυτό είναι η ακτίνα είναι r, ο όγκος είναι π r τετράγωνο επί dz. Όσο για το DMDB, είναι αυτή η σταθερή ποσότητα την οποία συνήθως θα βγάζω έξω από το ολοκλήρωμα, όταν ειδικά έχω να κάνω με ομογενή υλικά. Εδώ το DM προς DP είναι η μάζανα μονάδα όγκου του αντικειμένου, του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένο το αντικείμενο, και επομένως θα ισούται, το βγάζω απ' έξω, ένα δεύτερο, και θα πάρω μάζα ανά μονάδα όγκου θα είναι όσο η μάζα όλης της σφαίρας προς τον όγκο όλης της σφαίρας. Δηλαδή μάζα δια 4 τρίτα πι αρ τρίτης. Και τι θα μου μείνει? Θα μου μείνει το ολοκλήρωμα του όγκου του δίσκου επί αρ τετράγωνο. Ο όγκος του δίσκου είναι αυτός εδώ, πι επί αρ τετράγωνο επί z επί έξτρα αρ τετράγωνο. Επομένως πρέπει να κάνουμε τον υπολογισμό αυτόν εδώ. Τα π φεύγουν. Τον υπολογισμό αυτόν έτσι όπως έχω φτιάξει το ολοκλήρωμα δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί τι μεταβάλλω, το άρι το ζε. Η απάντηση είναι και τα δύο μεταβάλλονται ταυτόχρονα. Αλλά επειδή έχω διαλέξει να γράψω την διαφορετική ποσότητα που παίρνουμε στο ολοκλήρωμα σαν συνάρτηση του dz, θα πρέπει να φροντίσω και το άρι τετράγωνο. Το R τετάρτης που υπάρχει το επιπλέον όρος, θα το γράψω και αυτό σε συνάρτηση του Z ή του Z τετράγωνο ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Επομένως, πρέπει πρώτα να μετατρέψω το ολοκλήρωμα σε κάτι το οποίο να υπολογίζεται και στη συνέχεια να βάλω τα όρια του ολοκλήρωματος. Τώρα είμαι σε θέση να κάνω τον υπολογισμό. Θα ξεχάσω όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες συζήτησα προκειμένου να φτάσω σε αυτόν τον υπολογισμό και θα γράψω το ακόλουθο. Το γιο τηλεφώνου της σφαίρας, ομογενούς σφαίρας, είναι να κάνω μερικές πράξεις. Πρώτα απ' όλα αυτό μου κάνει 3/8 απ' έξω επί m δια r τρίτης και το ολοκλήρωμα που μένει είναι το ολοκλήρωμα του r τετάρτης dz, όπου επικαλούμε το γεγονός ότι το R τετράγωνο γράφεται σαν R τετράγωνο και η Z τετράγωνο που έγραψε προηγουμένως. Οπότε το ολοκλήρωμά μου είναι 3M δια 8 R τρίτης R τετράγωνο πλην Z τετράγωνο στο τετράγωνο επί DZ και τώρα αυτό το ολοκλήρωμα είναι εύκολα υπολογίσιμο. Το Z τρέχει από το μείον R έως το συν R. Και το τετράγωνο που υπάρχει εδώ είναι επειδή έχω R τετάρτης. Το R τετράγωνο γράφεται σαν R τετράγωνο πλην Z τετράγωνο, το R τετάρτης γράφεται σαν R τετράγωνο πλην Z τετράγωνο και όλο το τετράγωνο. Θα κάνω κάτι ακόμα όμως, γιατί μ' αρέσει πάντα όταν υπολογίζω ολοκληρώματα, δεν είναι απαραίτητο αυτό που θα κάνω στην προκειμένη φάση, αλλά μ' αρέσει όταν υπολογίζω ολοκληρώματα να υπολογίζω ολοκληρώματα αδιάστατα προσωπικών, είναι νούμερα. Έτσι ώστε να μπορώ να τα βάλω μετά σε έναν υπολογιστή και να του πω υπολόγισε μου πόσο είναι η τιμή του ολοκληρώματος, αν δυσκολευτώ με το ολοκλήρωμα. Επομένως θα κάνω άλλη μια κίνηση. Θα διαιρέσω και θα πολλαπλασιάσω τα πάντα με άρρωση στην Πέμπτη. Γιατί όλο αυτό είναι μήκος την Τετάρτη, επί άλλο ένα μήκος την Πέμπτη. Άρα θα πολλαπλασιάσω επί το μοναδικό, τη μοναδική κλίμακα μήκους που έχω στο πρόβλημά μου, που είναι η ακτίνα της σφαίρας, και θα διαιρέσω ό,τι υπάρχει μέσα στο ολοκλήρωμα με το R στην Πέμπτη. Οπότε, όταν θα διαιρέσω το R στην Πέμπτη, θα διαιρέσω αυτό το τετράγωνο με το R τετάρτης και αυτό με το R. Τα
περνώντας το μέσα στο τετράγωνο, θα είναι R τετράγωνο πλήρες τετράγωνο, διR τετράγωνο και όλο το τετράγωνο, επί D του Z διR, γράψω. R τετράγωνο πλήρες Z τετράγωνο, διR τετράγωνο στο τετράγωνο, επί D του Z διR. Και τώρα έχω να υπολογίσω την ποσότητα 1 πλην Z τετράγωνο, διR τετράγωνο, στο τετράγωνο, D του Z διR. Και τώρα αλλάζω με τα WT και θα δουλέψω με την αδιάσταση με τα WT ZDR, που θα ονομάσω Ξ. Και το ολοκλήρωμα που θα έχω θα είναι το ολοκλήρωμα του 1 πλην Ξ τετράγωνο στο τετράγωνο DX. Και το Ξ θα τρέχει από το μείον RDR, δηλαδή από το μείον 1, μέχρι το συν RDR, δηλαδή μέχρι το συν 1. Και απ' έξω θα έχει, μου έχει μείνει το 3M R τετράγωνο δια 8. Αυτό το ολοκλήρωμα είναι ένα ολοκλήρωμα το οποίο ακόμα κι αν αδυνατείτε να το υπολογίσετε, μπορείτε να το υπολογίσει πολύ εύκολα ένας υπολογιστής, και τώρα έχετε καθαρά νούμερα να παίξετε. Το Ξ είναι καθαρό νούμερο, δεν έχει πλέον διαστάσεις. Όλες οι διαστάσεις έχουν μεταφερθεί στο προστάμενος του ολοκλήρωματος. Να υπολογίσω λοιπόν αυτό το ολοκλήρωμα. Ολοκλήρωμα του 1 πλην Ξ τετράγωνο στο τετράγωνο DX από μείον 1 έως συν 1. Καταρχήν, επειδή είναι άρτιο το ολοκλήρωμα, λόγω αρτιότητας, μπορώ να το γράψω δύο φορές το ολοκλήρωμα, από 1 μείον Ξ τετράγωνο στο τετράγωνο DX, από το 0 ως το 1. Η συνάρτηση αυτή είναι άρτια συνάρτηση, επομένως όπως είναι όποια μορφή έχει συνάρτηση για Ξ θετικά, θα έχει και για Ξ αρνητικά. Άρα, αν εγώ θέλω να υπολογίσω το μείον 1 στο συν 1, και να υπολογίσω το 0 έως το συν 1 και να πολλαπλασιάσω τη 2. Και τώρα μένει δύο φορές το ολοκλήρωμα του 1 πλην 2 Ξ τετράγωνο συν Ξ τετάρτης. Αυτό είναι πολύ απλό. Επί Ξ από το 0 ως το 1. Και θα πάρω ως αποτέλεσμα δύο φορές το Ξ μείον 2 Ξ τρίτης τρίτα συν Ξ πέμπτης πέμπτα από το 0 ως το 1. Στο 0 όλο αυτό κάνει 0, οπότε αρκεί να βάλω σε όλους τους παρονομαστές όλα τα Ξ μονάδα και είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μου είναι δύο φορές το 1 μείον 2 τρίτα συν 1 πέμπτα. Να τα κάνω και μόνιμα με παρονομαστεί όλο το 15, αυτό έχουν κάνει 2 επί 15, μείον 2 επί 5, 10, συν 3, και όλο δια 15. 15 μείον 10 κάνει 5, 5 και 3, 8, 2, 8, 16, 16, 15. Άρα πάω στο ολοκλήρωμά μου και λέω ότι το αποτέλεσμά μου είναι τελικά 3,8 επί 16,15 επί M R τετράγωνο. Το 8 με το 16 μου κάνει 2, το 3 με το 15 μου κάνει 5 και το αποτέλεσμά μου είναι το πολύ όμορφο ότι η ροπή αδράνειας σφαίρας συμπαγούς είναι 2 πέμπτα M R τετράγωνο. Αν έφτιαχνα έναν δίσκο ο οποίος θα έχει την ίδια μάζα και την ίδια ακτίνα, θα έβγαινε ένα δεύτερο M R τετράγωνο, δηλαδή 0,5 M R τετράγωνο. Τώρα μου βγήκε 0,4 M R τετράγωνο, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη σφαίρα είναι πιο μικρή ροπή αδράνειας. Είναι πιο εύκολο να περιστρέψει μια σφαίρα από έναν δίσκο ίδιας ακτίνας και ίδιας μάζας. Ή έναν κύλινδρο ίδιας μάζας και ίδιας ακτίνας. Τώρα θα χρησιμοποιήσω το αποτέλεσμα που μόλις κάναμε. Προσπαθούμε να υπολογίσουμε τη ροπή αδράνειας ενός σφαιρικού φυού. Προφανώς θα μπορούσα να το κάνω εξ αρχής και να πάρω πάλι δαχτυλίδια τώρα, στεφάνες, τις φλούδες που λέγαμε προηγουμένως της σφαίρας και να υπολογίσω τη ροπή αδράνειας των φλουδών.
Μπορεί κάποιος να μου πει, μα προηγουμένως βγάλαμε ότι η συνεισφορά της Ροπής Αδράνειας ήταν 0. Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, συγκρινόμενο με τη Ροπή Αδράνειας του υπόλοιπου σώματος, όταν το σπάγαμε σε δισκάκια, ήταν 0. Αν όλη η μάζα ήταν στην περιφέρεια, σε ένα σφαιρικό φλοιό, τότε το αποτέλεσμα δεν θα ήταν 0. Και τώρα θα βγάλω το αποτέλεσμα αυτό. Θα θεωρήσω λοιπόν το εξής. Θα θεωρήσω δύο σφαίρες. Τη μία με μάζα M και ακτίνα R και τη δεύτερη με μάζα λίγο μεγαλύτερη. Και ακτίνα R και DR. Όπου το πόσο παραπάνω μάζα έχω βάλει δεν είναι άσχετο με το DR. Η μεγάλη σφαίρα, η εξωτερική σφαίρα που έχω σχεδιάσει διακεκομένο, είναι η σφαίρα που αποτελείται από το ίδιο υλικό που αποτελείται και η μέσα σφαίρα. Οπότε όταν θα αφαιρέσω τις δύο ροπές αδράνειας, τη γιώτα του M και DM, αν από αυτήν αφαιρέσω τη γιώτα του M, θα πάρω τη ροπή αδράνειας σφαιρικού φλοιού. Κάναμε κάτι τέτοιο παιχνίδι όταν υπολογίζαμε τη θέση του τύπου μάζας. Οπότε θα το ξανακάνω, αλλά θα το κάνω με λίγο διαφορετικό τρόπο. Μπορώ να το κάνω και με τον τρόπο τον οποίο έχουμε κάνει με τα κέντρα μάζας, αλλά θα το κάνω με έναν διαφορετικό τρόπο και να δείτε και έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπιση των πραγμάτων. Γράφω λοιπόν την οποία δράνηση έχουμε εδώ. Την οποία δράνηση έχουμε εδώ είναι η 2 πέμπτα R και DR στο δεκάγωνο, ενώ η ροπή αδράνειας που έχουμε εδώ είναι μείον 2 πέμπτα MR τετράγωνο. Θα ξαναγράψω το πρώτο κομμάτι, θεωρώντας ότι αυτό το DM και το DR είναι απειροστά πράγματα, τα οποία όμως κάπως θα συνδεθούν στο τέλος. Δώστε μου εσείς πόσο θέλετε να κοντρίνετε την σφαίρα και θα σας βρω εγώ πόσο θα μεγαλώσει η μάζα της σφαίρας. Αυτή είναι η σχέση που υπάρχει μια σχέση μεταξύ DM και DR που σχετίζεται με το υλικό το οποίο χρησιμοποιώ. Θα το δούμε στο τρόπο. Γράφω λοιπόν το αποτέλεσμα αυτού του γινωμένου, αλλά θα κρατήσω μόνο μία απειροστή ποσότητα κάθε φορά. Ή μόνο το DM ή μόνο το DR. Οπότε θα γράψω 2 πέμπτα MR τετράγωνο συν 2 πέμπτα DM επί R τετράγωνο συν 2 πέμπτα M επί 2 R DR και όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα είναι DM επί DR τετράγωνο ή M επί DR τετράγωνο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο, ή DM επί DR, δεν ξέρω αν το έγραφα. Όλα αυτά τα οποία είναι επιρροστή επί επιρροστή ποσότητα θα τα αγνοήσω. Συν όρους D επί D. Το γράφω έτσι συμβολικά. Τα οποία, επειδή είναι απειροστά στο τετράγωνο όρη, θα τους αγνοήσω. Και από αυτό θα αφαιρέσω τα 2 πέμπτα MR τετράγωνο, η οποία δράνεια στις εσωτερικές σφαίρες. Οπότε αυτό με αυτό φεύγει. Για να δούμε τι μένει. Μένει ότι η ροπή αδράνειας του σφαιρικού φλοιού λοιπόν θα είναι 2 πέμπτα. Το 2 πέμπτα είναι κοινός παράγοντας σε όλους τους όρους που έχω γράψει. Επί DM επί R τετράγωνο συν 2 MR DR. Θα βγάλω και το DM κοινό παράγοντα. Τι είναι το DM? Το DM είναι η μάζα του σφαιρικού φλοιού της στην πραγματικότητα. Επομένως, ό,τι απομείνει θα πρέπει να το φέρω τελικά στη μορφή DM επί R τετράγωνο. Ο σφαιρικός φλοιός έχει ακτίνα R. Τώρα το DR είναι λεπτομέρεια που έχει να κάνει με τον υπολογισμό που πάω εγώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Και εδώ ζητάω το νούμερο που θα απομείνει. Όλη αυτή την έκφραση που γράψει, θέλω να την κατεβάσω σε αυτή τη μορφή και να υπολογίσω ποιο θα είναι το νούμερο που θα απομείνει. Αυτή θα είναι η ροπή αδράνειας μετά ενός σφαιρικού φλοιού με μάζα DM
το αποκαλώ DM, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά εμάζα του σχολικού φιλιού, επί την ακτίνα στο τετράγωνο του σχολικού φιλιού, επί ένα νούμερο που είναι κάθε φορά αυτό ο παράγοντα ο μικρότερο από το 1 που μου βγαίνει σε όλες τις, σε όλους αυτούς τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Λοιπόν, για να μαζέψω τι έχει μείνει. Έχει μείνει το αρτετράγωνο εδώ, και εδώ έχει μείνει το 2m επί r, επί dr, δια dm, αφού έβαλα το dm και το παράγοντα. Οπότε, να βγάλω και το αρτετράγωνο και το παράγοντα και να δούμε τι απομένει. 1 και 2m r dr προς dm, και αφού έβγαλε το αρτετράγωνο και το παράγοντα, δια r τετράγωνο. Αυτό είναι το νούμερο που ζητάω, το οποίο ισχυρίζομαι, παρόλο που φαίνεται να έχει διαστάσεις, ότι είναι νούμερο. Γιατί είναι διαστάσεις μάζα επί μήκος, διαμάζα επί μήκος. Άρα αυτό εδώ το πράγμα είναι ένα συγκεκριμένο νούμερο που έχει να κάνει με το ότι πάω να υπολογίσω την... θέλω να δω πώς αυξάνεται η μάζα με την ακτίνα μιας σφαίρας και θα μου δώσει τελικά το νούμερο που ζητάω, το οποίο θα μου καθορίσει την ορολογία δράνειας ενός σφαιρικού φιλίου. Λοιπόν, για να υπολογίσουμε πώς είναι το dm προς dr ή το dr προς dm που έχουμε εκεί, το ίδιο πράγμα είναι. Απλώς θα τον αποδιγυρίσω προκειμένου να πούμε το dr προς dm. Το dm τι είναι, είναι η... είναι στην πραγματικότητα η προσάρξηση της μάζας αν αυξήσω εγώ την ακτίνα μιας σφαίρας από r σε r στην dr. Εγώ ξέρω ότι το dm την m μια σφαίρα στη συνάρτηση της ακτίνας του μπορώ να την γράψω σαν 4 τρίτα π r τρίτης που είναι ο όγκος μια σφαίρα επί την πυκνότητα της σφαίρας. Όταν φουσκώσω από τη σφαίρα κρατώντας την πυκνότητα ίδια, το μόνο που θα μεταβληθεί θα είναι αυτή η ακτίνα r. Άρα το dm θα γίνει 4 τρίτα π επί 3 r τετράγωνο dr επί ρο. Άρα τώρα είμαι σε θέση να διαβάσω πόσο είναι το dm προς dr. Το dm προς dr θα είναι τα 3 r φεύγουν, θα μείνει 4 π r τετράγωνο επί ρο. Αλλά τι είναι το ρο? Το ρο είναι η πυκνότητα της, του υλικού της σφαίρας. Δηλαδή είναι η μάζα ανά όγκος σφαίρας. Δηλαδή είναι η μάζα δια 4 τρίτα πι ρο τρίτης. Επομένως, αν κάνω τις πράξεις, τα 4 πι φεύγουν και μένει 3 m δια r. Ο λόγος m προς r, το dm προς dr, συγγνώμη, ο ρυθμός με τον οποίο μεγαλώνει η μάζα μιας σφαίρας, όπου από ακτίνα r την κάνω ακτίνα r πέντε r, δεν είναι τίποτα άλλο παρά 3 φορές τη μάζα της σφαίρας δια την ακτίνα της σφαίρας. Είναι ενδιαφέρον αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε αυτή η ποσότητα μπορεί να την αντικαταστήσω με 3m δια r. Οπότε να επιστρέψω στην έκφραση, η ροπή αδράνειας του σφαιρικού φιλιού που έχει μάζα dm είναι dm επί r τετράγωνο επί τον παράγοντα αυτό που μόλις τώρα θα υπολογίσω. 1. Υπάρχει και το 2 πέμπτα, έτσι, το έχω φάει το 2 πέμπτα, συγγνώμη. Είπαμε ότι θέλω να το φέρω σε μια τέτοια μορφή, αλλά πριν το φέρω σε αυτή τη μορφή, αντιγράφω το που πάνω. Επί 2 πέμπτα. 1 λοιπόν, συν 2m δια r, και το dr προς dm είναι το αντίστοιχο αυτό εδώ, δηλαδή r προς 3m. Και όλο επί 2 πέμπτα.
τα εμφεύγουν, τα αφεύγουν και μένει 2 τρίτα συν 1, 5 τρίτα, οπότε 5 τρίτα επί 2 πέμπτα μου κάνει 2 τρίτα. Αν μου λέγα λοιπόν, δώσ' μου την οποία τράβηξε ενός σφαιρικού φιλιού λεπτού με μάζα M, η απάντηση είναι αυτό το νούμερο που μου σκέφτομαι. 2 τρίτα του M τετράδιου. Το DM προηγουμένως ήταν η μάζα η οποία απέμεινε όταν κόψαμε τη μεγάλη σφαίρα τη μικρή σφαίρα, την οποία τη γράφουμε σε διαφορετική μορφή, σαν να περιορίσει την ποσότητα. Τώρα, αν όλη η μάζα είναι αυτό το DM, θα είναι 2 τρίτα επί M R τετράδιου. Και βλέπετε ότι αυτό είναι μεγαλύτερο από τα, από τα 2 πέμπτα του MR τετράγωνο, το οποίο σημαίνει αν μου δώσουν ένα κεκλειμένο επίπεδο και μου πούνε ποια θα φτάσει πιο γρήγορα στον πάτο, αυτή η οποία είναι γεμάτη σφαίρα ή αυτή η οποία είναι άδεια, αυτή η οποία είναι κούφια. Βλέπετε ότι η κούφια έχει πιο μεγάλη ροπή αδράνειας, άρα πιο δύσκολα θα αλλάζει η περιστροφή της κατάστασης, άρα η απάντηση είναι ότι αυτή θα φτάσει πιο γρήγορα κάτω, η κούφια θα καθυστερήσει. Αν παίζετε το αντίστοιχο παιχνίδι με κέρματα και σας έλεγαν να βάλω ένα μικρό κέρμα ή ένα μεγάλο κέρμα για να δω ποιο φτάνει πιο γρήγορα, η απάντηση είναι, το αποτέλεσμα θα ήταν ίδιο, γιατί η ροπή αδράνειας, το βασικό αντικείμενο, το βασικό νούμερο που καθορίζει την ροπή αδράνειας είναι το ένα δεύτερο που υπάρχει και στο μικρό δίσκο του EMR τετράγωνο και στο μεγάλο δίσκο του EMR τετράγωνο. Επομένως αυτό είναι το νούμερο που θα ρυθμίσει αν κάτι θα κυλήσει γρήγορα ή αργά. Και τα δύο λοιπόν θα κυλήσουν με τον ίδιο τρόπο και επομένως τα δύο νομίσματα δεν θα τρέξει το ένα πιο γρήγορα από το άλλο, αρκεί να κυλάνε και να μην πολύ στέλνουν. Σε αντίθεση με τις, με τις σφαίρες, όπου η κούφια θα καθυστερεί γιατί είναι πιο δυσκίνητη στο να περιστραφεί. Αν λοιπόν μου δώσουν δύο ίδιες μπάλες σε ακτίνα, η μία είναι από ξύλο και η άλλη είναι από μέταλλο. Η ξύλινη είναι γεμάτη τελείως μέσα, η μεταλλική προφανώς για να έχει την ίδια μάζα με την άλλη, είναι μονάχα ένας σφαιρικός φλοιός. Ωραία. Πέστε ότι μου το βάφω με το ίδιο χρώμα, βάζω μια επάλυψη απ' έξω τους, ώστε η υφή να μοιάζει ίδια, τις βαστάω στο κέρι μου, έχουν ίδια μάζα, έχουν και ίδια ακτίνα. Και μου λένε ποια είναι ξύλινη και ποια είναι μεταλλική. Είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσω, να φτιάξω ένα χαμηλής κλίσης συγκεκριμένο επίπεδο, τόσο ώστε να μην έχω προβλήματα ολίσθησης, να έχω ελαφρή κύληση, και θα τις βάλω να συναγωνιστούν μεταξύ τους. Προφανώς η μεταλλική, όχι επειδή έχει πιο μεγάλη μάζα, οι μάζες, ξαναλέω, είναι ίδιες ακριβώς και στις δύο μπάλες, αλλά επειδή η ροπή αδράνειας είναι σχετικά πιο μεγάλη από τις άλλες, επειδή όλη η μάζα είναι καταναλωμένη μακριά από τον άξονα περιστροφής, η σιδερένια μπάλα θα αργήσει να κατρακυλήσει, ενώ επειδή έχει μεγάλη ροπή αδράνειας, ενώ η ξύλινη μπάλα θα κατρακυλήσει γρήγορα. Επομένως μπορώ να ελέγξω εύκολα από τι να συγκρίνω μάλλον υλικά, κάνοντας κινηματικά πειράματα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε. Είχα σκοπό να το λύσω από εδώ, αλλά ίσως μπορούμε να ξεκινήσουμε άλλο ένα απόφημα, ούτως ώστε την επόμενη φορά να έχουμε λιγότερα πράγματα να κάνουμε. Να συζητήσουμε ποια είναι η ροπή αδράνειας ενός κύβου. Αλλά πριν ξεκινήσουμε τον κύβο, θα ξεκινήσουμε μια λεπτή σανίδα. Τετράγωνη
σανίδα. Και μου λένε να ξεκινήσουμε από κάτι εύκολο. Και είναι ο οποίο αδράνειες γύρω από αυτόν τον άξονα περιστροφής. Γύρω από άξονα που διέπεται από το κέντρο της λεπτής σανίδας. Πάλι το πάρκος του εδώ είναι L και το ύψος του είναι L. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το θεώρημα της σούβλας, να κόψω όλα αυτά τα δοτάρια, όλες αυτές τις λεπτές σανίδες, και να τις πατήσω όλες μαζί. Και να πω ότι όλο αυτό είναι σαν μια δοκό, λεπτή, και θέλω να υπολογίσω την οποία αδράνειες γύρω από τον άξονα κάθετο στη λεπτή αυτή δοκό, που διέπεται από το κέντρο της δοκού. Περιμένω το αποτέλεσμα θα βγει ίδιο με την οποία αδράνειες της τετραγωνικής πλάκας. Άρα αυτόματα ξέρω ότι η οποία αδράνειες είναι M επί R τετράγωνο 12. Να ξαναπώ άλλη μια φορά τι έκανα. Πήρα την τετράγωνη πλάκα, στη συνέχεια την έκοψα σε λουρίδες και μετά τις πάτησα όλες τις λουρίδες σαν να ήταν αρχικά ένα σουβλάκι το οποίο το συμπίεσε αυτό το σουβλάκι. Όταν θα συμπίεσω αυτό το σουβλάκι θα έχει μονάχα μία δοκό, όπου θα είναι η επαλληλεία όλων αυτών των δοκαριών. Αλλά εγώ ξέρω ότι η οποία δράνειας μιας δοκού λεπτής γύρω από άξονα, ο οποίος διέρχεται κάθετο στη ράβδο, που διέρχεται από το κέντρο της ράβδο, είναι ML τετράγωνο 12. Άρα βγάλαμε και την ροπή αδράνειας γύρω από μια τετράγωνη πλάκα, που είναι πάλι ML τετράγωνο 12. Τώρα η ερώτηση είναι, ποια είναι η ροπή αδράνειας της τετράγωνης πλάκας ως προς αυτόν τον άξονα, δηλαδή τον άξονα ο οποίος είναι κάθετος στη τετράγωνη πλάκα. Η απάντηση είναι πάλι είναι πολύ απλό. Γιατί άμα ξέρω την οποία δράνεις γύρω από αυτόν τον άξονα και γύρω από αυτόν τον άξονα, ξέρω και την οποία δράνεις γύρω από τον κάθετο άξονα. Αλλά η οποία δράνεις γύρω από αυτόν τον άξονα και η οποία δράνεις γύρω από αυτόν τον άξονα είναι ίσες. Και είναι με τετράγωνο 12 κάθε μία. Άρα ως προς τον άξονα Z, το γιώτα Z είναι ML τετράγωνο 6. Μπράβο, ML τετράγωνο 12 και ML τετράγωνο 12. Ωραία. Ας πάμε τώρα στον κύκλο. Ξεκινήσαμε από την πλάκα, τετράγωνη πλάκα, την μετέτρεψα σε δοκό μέσα στο κεφάλι μου, υπολόγισα την οποία δράνειες και στη συνέχεια την τετράγωνη αυτή πλάκα γύρισα τον άξονα κάθετο στην τετράγωνη πλάκα και με το θεώρημα πρόσθεσης των ροπών αδράνειας λεπτής σανίδας βρήκα και την οποία δράνειας ως προς άξονα κάθετο στην τετράγωνη πλάκα. Αλλά ο κύκλος τι είναι? Ο κύβος στην πραγματικότητα είναι ένα σουβλάκι από τετράγωνες πλάκες. Και αν ζητάω εγώ την ροπή αδράνειας γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο του κύβου και κόβει κάθετα τις δύο έδρες του κύβου, η απάντηση είναι ότι το στην οποία αδράνειες θα είναι το άθροισμα όλων αυτών των ροπών αδράνειας, γιατί κάθε μία μάζα είναι, την κάθε μία τετράγωνη σανίδα είναι M σανίδας επί L τετράγωνο έκτα. Αν προσθέσω, φτιάξω σουβλάκι από αυτές τις σανίδες, θα είναι πάλι M επί L τετράγωνο έκτα. Άρα η απάντηση για τον κύβο είναι αυτή εδώ, χωρίς να κάνω κανέναν υπολογισμό, κανένα ολοκλήρωμα. Εντάξει. Στη συνέχεια αυτό που μπορώ να κάνω είναι τώρα να αναρωτηθώ ποια είναι η ροπή αδράνειας ενός κούφιου κύβου. Ροπή αδράνειας κούφιου κύβου. Την ακολουθήσω την τεχνική που έμαθα προηγουμένως με τις σφαίρες. Δηλαδή, να πω ότι η ροπή αδράνειας του κούφιου κύβου θα είναι το M και DM επί L και DL τετράγωνο έκτα μείον M επί L τετράγωνο έκτα, όπου το M και DM είναι η μάζα ενός λίγο πιο μεγάλου κύβου, ο οποίος έχει
ακμή, όχι ερ, αλλά ελ συν δι ελ. Να το ξαναγράψω αυτό, να το αναπτύξω πάλι σαν ml τετράγωνο έκτα, συν, κρατώντας μονάχα ένα διαφορετικό κάθε φορά, dm επί ελ τετράγωνο έκτα, συν m επί 2 ldl έκτα, μείον ml τετράγωνο έκτα, οπότε έχουμε αυτοί οι δύο όροι. Θα βγάλω και το dm μπροστά και το L τετράγωνο μπροστά και τι θα μείνει 1 έκτο συν 2 έκτα, δηλαδή 1 τρίτο L τρίτα επί M επί DL προς DM, επειδή έχω βγάλει και το L τετράγωνο απ' έξω διά L τετράγωνο. Σταματάω λίγο να ξαναγράψω το αποτέλεσμα και το έχω βγάλει, γιατί δεν ξέρω αν φαίνεται εκεί. Dm επί L τετράγωνο επί το νούμερο 1 έκτο συν M δια 3 L επί DL προς DM. Αυτό που υπάρχει μέσα στην παρένθεση είναι το καθαρό νούμερο το οποίο εγώ ζητάω, το οποίο τελικά, αν το βρω αυτό το νούμερο, θα μου δώσει ποια θα είναι η ροπή αδράνειας ενός κυβικού φλοιού, ενός κουτιού δηλαδή, κυβικού. Αν ξέρω εγώ τη μάζα του, η οποία είναι η DM, η διαφορά μαζών των δύο συμπαγών κύβων, αν ξέρω τη διάστασή του, και το μόνο που χρειάζομαι είναι, όπως και προηγουμένως, να υπολογίσω το DL προς DL. Και θα κάνω ακριβώς το ίδιο που έκανα και προηγουμένως. Δυστυχώς δεν με πήρε ο χρόνος να ολοκληρώσω αυτή τη συζήτηση. Την ξεκίνησα λίγο ωριακά, περίμενα να το κάνω την επόμενη φορά. Αλλά θα ήθελα να δείτε έναν περίεργο κύκλο τον οποίο θα φτιάξω, που τελικά τα πάντα μπορώ να διαχωρίσω μόνο από μια δοχό. Αλλά να το προχωρήσω, το M του κύβου είναι στην πραγματικότητα ο όγκος του κύβου πολλαπλασιασμένο με την πυκνότητα, και επομένως το dm προς dl θα μου κάνει 3 L τετράγωνο επί ρο. Το ρο με τη σειρά του είναι η μάζα ανά όγκο κύβου, μάζα δια L τρίτης, και επομένως το αποτέλεσμα μου είναι 3 m δια L. Οπότε αν γυρίσω και ξαναγράψω το dl προς dm σαν 3 m δια L, βλέπετε ότι αυτό εδώ το αποτέλεσμα βγαίνει 1. Κάπου έχω φάει διάφορα πράγματα ή όχι. Το dl προς dm θα μου κάνει L δια 3 L, άρα θα μείνει 1 ένατο από εδώ, οπότε 1 έκτο και 1 ένατο θα μου κάνει, άμα τα φτιάξω με την παράγοντα το 18, θα μου κάνει 3 και 2, 5 προς 18. Και θα βγάλω, αρχίζω να αμφιβάλλω λίγο για το αποτέλεσμα, 3, 2, 9, 18, 5 δεκατέκατα, βγάζω ότι είναι 5 δέκατα όγδοα του dm πλ τετράγωνο. Νομίζω ότι το έκανα πολύ βιαστικά όμως και δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δεν μ' αρέσει και τέτοιο αποτέλεσμα. Οπότε την επόμενη φορά θα ξανακάνουμε αυτόν τον υπολογισμό πολύ προσεκτικά και ήρεμα και θα το συσχετίσουμε πάλι τον κύβο αυτόν, τον πρωτονένιο κύβο τον οποίο μέχρι τώρα έχω φτιάξει, θα το συσχετίσουμε και θα μπορέσουμε να τον ανακατασκευάσουμε από μια απλή δοχή. Σταματάω. Το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο. Δεν μ' αρέσει. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα.